Κοιτάξτε, ανεξάρτητα το ποιος θα βγει, εντάξει, όλοι βλέπουμε, παρακολουθούμε αυτές τις μέρες. Αλλά έχει μια σημασία, έχει μια σημασία. Ναι, ναι. Έχει. Έχει αξία, ας το πούμε στην κουβέντα μας τώρα, το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Πέρα από όλα αυτά τα... Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, ναι. Γι' αυτό δεν συζητάμε. Λοιπόν, πέρα από τα σοου, πέρα από όλα αυτά που βλέπαμε από την οθόνη, τουλάχιστον αυτά που μεταδίδαν τα... Έτσι συνηθίζουν εκεί, ξέρω. Έτσι συνηθίζουν. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι και οι δύο υποψήφοι, ή αν θέλετε και τα δύο τα κόμματα, οι Ρεπουμπλικάνοι, οι Δημοκράτες, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και στη βάση αυτών των συμφερόντων που συγκρούονται μπροστά στις εκλογές, για το ποιος βέβαια θα βγει, ποιο κόμμα θα βγει, ποιος πρόεδρος θα βγει. Λοιπόν, προγραμματίζουν, να το πω έτσι, και την ατζέντα αυτού που αναφέρατε ενδεχομένως, που μπορεί να εφαρμόσει ο Τραμπ, αν βγει. Όχι, το έχει πει αυτό. Αυτά που ανέφερα εγώ δεν είναι πληροφορίες. Αν την εφαρμόσει, γιατί πολλά μπορούν να λέγονται. Τι είπατε? Όχι, τα είπε αυτά. Ναι, ναι, τα είπε, αλλά δεν ξέρουμε, θα τα δούμε στην πορεία. Εντάξει. Όμως αυτό βεβαίως σηματοδοτεί ένα προστατευτισμό, να το πω έτσι, από τη μια μεριά των αμερικανικών εταιριών ή μέρος των αμερικανικών εταιριών. Γιατί σου λέει να σας πω κάτι. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες... Άμα σου πω αυτοκίνητα δεν φέρνω από την Ευρώπη, είναι πασίβιλο ότι θα ενισχυθούν οι δικές τους βιομηχανίες. Ή όταν τα κινέζικα προϊόντα, πάρετε παράδειγμα αυτά εδώ που κρατάμε, στην Κίνα γίνονται. Όλα αυτά εκφράζουν αυτό. Αυτά πώς θα τα φέρει ο... Ναι, ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ανελέητος ανταγωνισμός. Μάλιστα. Οικονομικός, βέβαια. Ο οποίος εκφράζεται και σε πολεμικές συγκρούσεις περιφερειακές. Σωστά. Λοιπόν, για την πρωτοκαθεδρία σε παγκόσμιο επίπεδο απέναντι στην Κίνα. Πάντα ήταν έτσι. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, και στους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών ομίλων, των Αμερικάνων επιχειρηματικών ομίλων, με τα ευρωπαϊκά αντίστοιχα με τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι λοιπόν, τα όποια μέτρα παρθούν θα είναι στην κατεύθυνση αυτή. Το ζήτημα είναι, κύριε Χατζή, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα και πάλι το επαναλαμβάνω, το ποιος θα είναι πρόεδρος, έχουν εκατομμύρια ανέργους, έχουν εκατομμύρια ανασφάλιστους. Οι εργαζόμενοι βιώνουν μια κόλαση εκεί, έτσι, εργασιακή, μισθολογικά, κοινωνικά ζητήματα. Ο συνεργάτης μας, ο Γιώργος Ευγενίδης, που είχε πάει στην Αμερική και έκανε την ανταπόκριση σήμερα στο ραδιόφωνο, στο Talk Radio, έλεγε αυτό, ότι είδε πολύ μεγάλη διαφορά στο βιωτικό επίπεδο των Αμερικάνων, προς τα κάτω. Δεν είναι αυτό που ξέραμε. Έχει διαφοροποιηθεί πάρα πολύ η κοινωνία αμερικάνικη. Άρα λοιπόν... Και ο σύντροφός σας και γραμματέας του κόμματός σας, όταν είχε έρθει εδώ, είχε γυρίσει εκείνη την ημέρα από τη Γερμανία. Ήταν προεκλογική περίοδος. Στις εκλογές. Και τον ρώτησα, ήταν εδώ και... Πώς είναι στη Γερμανία, μου είπε ένα μαύρο χάλι, έτσι. Μην φανταστούμε ότι είναι παράβηση στη Γερμανία, για τους εργαζόμενους. Πριν από λίγο διάστημα βγήκαν κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά την οικονομία. Θα τα πούμε όλα μαζί, οικονομία, να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Okay. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, μιλάμε για το θέμα της ασφάλειας των πολιτών, ένα τεράστιο ζήτημα. Φυσικά. Το οποίο δεν είναι καινούριο, εννοείται, είναι παλιό και δεν βλέπουμε αλλαγές δραματικές. Μπορεί να υπάρχουν με βάση και τα στοιχεία να υπάρχει επιδείνωση, αυτό που λέμε εγκληματικότητα, αλλά στον όρο αυτό να εντάξουμε από τη μικρή παραβατική συμπεριφορά κάποιου μέχρι την πιο ακραία, με αφορμή και το περιστατικό. Ναι. Βεβαίως, στη χώρα μας ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Ζει ο λαός μας σε ανασφάλεια. Καταγράφεται. Και όχι μόνο όμως λόγω της εγκληματικότητας. Ο εργαζόμενος που σηκώνεται από τις 4 ώρα και 5 τα ξημερώματα για να πάει στη βιομηχανία. Γιατί το πατάμε. Δεν ξέρει αν θα γυρίσει, ζωντανός. Λόγω των. Βεβαίως, εργατικών ατυχημάτων. Είναι πολλά. Λοιπόν, ανασφάλεια νιώθει γιατί το εισόδημά του έχει συρρυκνωθεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες. Για παράδειγμα, η υγεία. Που είναι βασικό ζήτημα. Που αν δεν μεριμνήσει κάποιος, γιατί το έχουν οδηγήσει στην ατομική ευθύνη πλέον. Για το λαό μας, με τις πολιτικές διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, όχι μόνο τις παρούσες κυβερνήσεις. Λοιπόν, οδηγεί σε πού? Δικαιολογικά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια σειρά από ζητήματα που συμβάλλουν στο αίσθημα της ανασφάλειας του κόσμου. Όχι, αυτό τώρα, που είπατε, από εκεί και πέρα. Συγγνώμη, αυτό που περιγράψατε ενισχύει. Την εγκληματικότητα, όλο αυτό. Μα με συγχωρείτε, στα νοσοκομεία δεν ξέρετε ότι λόγω των τεράστιων καθυστερήσεων
ενώ στα επίγοντα ή για εξετάσεις ή για χίλιους δύο λόγους έχουν ξυλοδαρθεί γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν. Αυτό τι είναι, δεν είναι παραβατικό? Λοιπόν, σε αυτό σε ρωτάω. Γιατί γίνεται αυτό, άρα υπάρχουν αιτίες πίσω. Εκεί θέλω να καταλήξω. Κατάλαβα. Υπάρχουν αιτίες. Και αυτές τις αιτίες, αυτό το σύστημα και αυτές οι πολιτικές που εφαρμόζονται στα πλαίσια αυτού του συστήματος δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Γιατί θέλουν τον κόσμο να είναι στην ανασφάλεια, κύριε Χατζή, για να μπορούν προφανώς να περνάνε και τα μέτρα που θέλουν. Και κυρίως, δείτε τώρα και από την κουβέντα μέχρι τώρα. Μπορεί να κάνουν, διορθώστε με, ας με διορθώσουν και οι υπόλοιποι. Αυτό που έμεινε κατά τη γνώμη μου στον τηλεθεατή που ακούει είναι τι? Χρειάζεται καταστολή. Καταστολή. Καταστολή μέσω αύξησης, να το πω έτσι, των ποινών ή τέλος πάντων του ποινικού κώδικα, να το πω έτσι. Λοιπόν, καταστολή δημιουργώντας σώματα, ενισχύοντας αστυνομία, κάμερες κτλ. Κανένας δεν μιλάει και δεν συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση με τις πολιτείες στις αιτίες που δημιουργούν αυτά, που είναι κοινωνικές και κατ' επέκταση οικονομικές. Και εκεί είναι το υπόβαθρο όλο.